Αναστάτωση προκλήθηκε την Τρίτη στην πρωινή πτήση αεροπορικής εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη, η οποία επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο προς την Αθήνα. Το αεροσκάφος, ενώ απογειώθηκε κανονικά, προσγειώθηκε εκ νέου στον αερολιμένα Δημόκρητος μετά από μια απρόπτη συνάντηση που είχε με πτηνά. Η πρωινή πτήση που έφευγε για Αθήνα είχε ένα συμβάν με πρόσκουση σε κάποια πτηνά κατά την απογείωσή της. Για να ελεγχθεί το πρόβλημα, το αεροσκάφος επέστρεψε στον αερολιμένα και προσγειώθηκε με απόλυτη ασφάλεια. Το οδηγήσαμε στην κύρια πίστα στην αρχική θέση στάθμευσης. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν όλοι και ξεφορτώθηκαν και οι αποσκευές. Έγινε ο τεχνικός έλεγχος από το πλήρωμα και ζητήθηκε στη συνέχεια και περαιτέρω τεχνικός έλεγχος από μηχανικούς. Έτσι και έγινε, και επειδή έπρεπε το αεροπλάνο να μείνει για τους τεχνικούς ελέγχους εδώ, όπως το βλέπετε άλλωστε. Μηχανικοί από την Αθήνα έφτασαν με άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας για να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους, με τους επιβάτες να φεύγουν τελικά για τον προορισμό τους με διαφορετικό αεροπλάνο από το οποίο είχαν αρχικά επιβιβαστεί. Ήρθε σε περίπου 2 ώρες από το συμβάν άλλο αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας για να εξυπηρετήσει το επιβατικό κοινό που έπρεπε να αναχωρήσει για την Αθήνα, φέρνοντας παράλληλα και μηχανικούς που θα κάνουν τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος μας είπαν ότι θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας και εάν δεν υπάρξει κάποιο θέμα θα αναχωρήσει το αεροσκάφος. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα παρουσιάστηκε λόγω της ύπαρξης στην γειτνία στρολιμένα κάποιων πτηνών και κυρίως ενός σμήνου γλάρων. Και όλη η διαδικασία εφαρμόστηκε όπως έπρεπε, έτσι ώστε να επιστρέψει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο και να μην συνεχίσει την πτήση του, ξέροντας ότι έχει γίνει αυτό το συμβάν. Θα γίνουν όλοι οι τεχνικοί έλεγχοι από την εταιρεία και θα μας ενημερώσουν, φαντάζομαι, εντός της ημέρας για το αν θα χρειαστεί να παραμείνει περαιτέρω ή θα φύγει. Υπενθυμίζεται ότι βάσει πρωτοκόλλου ασφαλείας, σε οποιαδήποτε τέτοια συνάντηση με πτηνά όπως αυτή, ο πιλότος οφείλει να ενημερώσει τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου από το οποίο απογειώθηκε, έτσι ώστε να τον κατευθύνουν για προσγείωση με σκοπό να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, όπως ακριβώς και έγινε στην περίπτωση αυτή.